Πυροσβεστική Υπηρεσία, τον κύριο Ανδρέα Κετσί. Κύριε Κετσί, σας χαιρετώ. Σας χαιρετώ, κύριε Θωμά. Και δώστε μας ενημέρωση αυτή την ώρα στην περιοχή εκεί, αν υπάρχει αναζωπήρωση, διότι πληροφορούμε έχουμε άλλες δύο πυρκαγιές σε εξέλιξη και στα Ανάγια και στην Αγία Μαρινούδα, στην ΠΑΦ. Ναι, πολύ σωστά. Να πω ότι όλες οι ομάδες πυροσβεστικής, οι οποίες είχαμε χθες και ήταν πάρα πολλές, τόσο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μαγκύπρια, όσο και από όλες τις άλλες κρατικές υπηρεσίες, αλλά και τα οργανωμένα εθελοντικά σύνολα, παρέμειναν εκεί και εργάζονταν καθόλου τη διάρκεια της νύχτας, κυρίως για να ασφαλίσουν την περίμετρο της πυρκαγιάς, αλλά αντιμετώπισαν και κάποιες αναζωπηρώσεις. Σήμερα το πρωί είχαμε κάποιες αναζωπηρώσεις, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν. Επιχείρησαν νωρίς το πρωί το αεροσκάφος του Δασών και το ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς και ακολούθως υποστηρίχθηκαν από τα δύο ελικόπτερα του Βρετανικού Βάσεως. Και παραμένουμε εκεί, κυρία Σάβα. Αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ, έχουμε ένα δελτίο καιρού το οποίο προβλέπεται να αναπτυχθούν άνεμοι, ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Να ξέρετε ότι ο άνεμος για την πυροσβεστική υπηρεσία είναι ο χειρότερος εχθρός. Πολύ εύκολα μπορεί να σου ξεκινήσει μια αναζωπήρωση και να σου ξεκινήσει την πυρκαγιά από την αρχή και πολύ εύκολα μπορεί να σου μεταφέρει την πυρκαγιά από το καμένο σου άγαμα. Παραμένουμε εκεί. Επιχειρούμε εκεί όπου χρειάζεται και ασφαλίζουμε ώστε να αποσοβηθεί όσο δυνατόν περισσότερο ο κίνδυνος που υπάρχει εκεί. Ναι, και επειδή είπατε ότι είναι ο χειρότερος εχθρός ο άνεμος, πολύ εύκολα ξεσπάει και μια πυρκαγιά εκεί που νομίζουμε ότι μπορεί να περιοριστεί. Ας πούμε, ξέρω εγώ, δίπλα από τον δρόμο. Γίνεται αυτό που έγινε χθες, κύριε Κετσί. Και όμως γίνεται, λέω. Στα Ανάγια, επειδή με ρωτήσατε, κυρία Θωμά, στα Ανάγια επενδύκαμε εκεί άμεσα με 4 πυροσβεστικά οχήματα. Η πυρκαγιά ήταν στην Κήτη ποταμού. Ενισχυθήκαμε και από την υπηρεσία αυτής με άλλες 2 φορητές μονάδες και από το Δασό με άλλη μία και με 2 οχήματα από το οργανωμένο εθελοντικό σύνολο ΕΤΕΑ. Έχω ενημερωθεί πριν από λίγο ότι κινδύνευαν, ναι, ουσιαστικά στην εξέλιξη και υποστατικά και οικοδομές. Έχω ενημερωθεί ότι πλέον ελέγχεται σχετικά κατάσταση, πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή και συνεχίζουν να επιχειρούν οι ανταποκρίσεις μας, δηλαδή τα οχήματα μας συνεχίζουν να επιχειρούν. Τώρα, όσον αφορά στην Αγία Μαρινούδα, ήταν ένα μήνυμα το οποίο είχα πριν λίγο. Ανταποκρίθηκαν εκεί 2 πυροσβεστικά οχήματα από την ΠΑΦΟ και αναμένουμε να μας πούν πώς εξελίσσεται η κατάσταση στην Μαρινούδα. Φαίνεται να είναι πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση. Ναι, έχουμε πάρα πολλά ξηρά χόρτα, αγρία βλάστηση. Μάιο μήνα, ο καθένα, οι κοινότητε κλπ. Έπρεπε να πράξουν τα δέοντα. Γενικά και να γίνει επιθεώρηση για αντιπυρικέ ζώνε που λέγαμε, κύριε Κετσί. Είστε τώρα, επειδή τα λέμε τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, σε σχέση με το να υπάρχει ένα πλάνο μαζί από κοινού με το Τμήμα Δασών, όπως προκύπτει και χθες και λοιπά, να μην είναι ο ένας του άλλου ποιο δουλειά είναι όταν επιχειρείται, κύριε Κετσί, και είναι 4 τα τσιτικά μέσα που έχουμε, να δούμε και πού πάνε και με σειρά προτεραιότητας. Δηλαδή, ανησυχούμε τρομερά, κύριε Κετσί, συνέβη αυτό χθες. Γνωρίζουμε, μας το είπε και ο Υπουργός Γεωργίας που ήταν προχθές καλεσμένη στην εκπομπή για τα 2 άλλα που ήρθαν τα ελικόπτερα από την Ιορδανία, ότι χρειάζονται ούτως ή άλλως και εδώ να είναι, stand-by δηλαδή, σε ετοιμότητα χρειάζεται μισή ώρα για να σηκωθεί το ελικόπτερο. Όμως, λέω, αυτό που συμβαίνει σήμερα, αναζωπήρωση, το σενάριο του εφιαλτικού αναζωπήρωση στον Ύψωνα, με τα Ανάγια, την Αγία Μαρινούδα, Φυσάνε, Σφοδριάνημη, τι θα κάνετε? Θα εκτιμάτε την αξιολόγηση που να σπεύσουν πρώτα? Κοιτάξτε, προφανώς και δεν είμαι το αρμόδιο πρόσωπο να μιλήσω για τα αέρια μέσα, γιατί δεν έχουμε και ως πυροσβεστική την αρμοδιότητα κτλ. Εκείνο το οποίο έχω να πω, κυρία. Και αυτό από μόνο του δεν είναι οξύμορο, κύριε Κετσί, η πυροσβεστική να μην έχει να κάνει? Πού είναι η αρμόδια υπηρεσία? Πητάνε μόνο πάνω από δάση. Εγώ μιλώ για τις διαδικασίες για να έρθουν και να παραμείνουν στην Κύπρο και να επιχειρούν τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Μιλώ για αυτόν, ότι έχει να κάνει μαζί μας όσον αφορά τα θέματα με επιχειρήσεων. Αυτό είναι δεδομένο, κυρία Σάβα. Από εκεί και πέρα, σίγουρα Κύριε Γιατσή, δεν σας ακούμε καλά. Έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν,